Καλό μεσημέρι, παιδιά! Σήμερα το θέμα μας ξεκινάει στη μέση του πουθενά! Είμαστε κάπου μεταξύ Καστέλη και Αμαριανό και θα πάμε στο Αμαριανό! Να δούμε ωραία πράγματα, ωραίους ανθρώπους και να κάνουμε όμορφες περιήγησεις. Πάμε, καλέ μου καμεραμάν! Προλύσεις τα βράχια, φίλε! Εδώ παρκούρ η φάση! Περπατητό θα πάμε! Καλό μεσημέρι! Σήμερα η εκδρομή μας θα γίνει ποδαράτα. Αποφασίσαμε να αφήσουμε το αμάξι με τον φίλο Γιάννη τον οπερατέρ και είπαμε να το ζήσουμε έντονα. Και ειδού τα αποτελέσματα. Δώσε το σκύλο, κλείσε το σπίτι και το γραφείο. Ωραίο το περπάτημα, γυμναστικούλα. Αλλά μήπως να μας πάρει κανείς τώρα. Εξαιρετική ιδέα να αφήσουμε το αμάξι, ρε. Εξαιρετική ιδέα. Φαίνεται να είναι μακρύς ο δρόμος για το Αμαριανό. Δεν πάω πουθενά, ρε. Μα φέρεις το αμάξι. Παίρνει και ψυχή. Λογικά φτάνουμε στο Αμαριανό. Ονειρεύομαι από τώρα μία πορτοκαλάδα. Από πορτοκάλια. Άντε να δούμε. Στράτα, στρατούλα. Πάμε λίγο ακόμα και φτάσαμε, ωραία. Βαστάτε! Φτάσαμε επιτέλους στο Αμαριανό. Βλέπω καφενείο, βλέπω ανθρώπους, βλέπω νερά και φυγές. Πάμε να πιούμε πορτοκαλαδίτσα και να γνωρίσουμε τον κόσμο. Έλα! Γεια χαρά! Παραλέως ο φίλος Κώστας που μας πρότεινε ρακάκι στις 11 το πρωί, ήξερε όμως τι έλεγε. Τα καταλάβετε σε λίγο. Μια πορτοκαλάδα θέλω και μετά ρακί. Μια πορτοκαλάδα το κύριο παρακαλώ. Ξεκίνημα λοιπόν για να καταστρώσουμε το σχέδιο δράσης μας με μια δροσιστική πορτοκαλάδα που τη λιγουρευόμουν από πριν. Χρειαζόταν. Την ήπια με την πορτοκαλαδίτσα, πήραμε δυνάμεις, ακούστηκε λίγο περίεργα αυτό. Πάμε βόλτα λεστή. Πάμε, πάμε να δούμε το χωριό. Πρώτη στάση λοιπόν. Στην πλατεία του χωριού. Εξαιρετικά. Ναι, 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 έλα και εσύ. Και η βόλτα στο Αμαριανό με τον φίλο Κώστα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο. Όμορφες εικόνες, γραφικά σοκάκια και ο ξεναγός μας, παικταράς από τους λίγους. Γεμάτος όρεξη να μας δείξει τα πάντα στο χωριό και να μοιραστεί μαζί μας όλες τις πληροφορίες που ήξερε για το καταπληκτικό, αλλά λίγο ξεχασμένο όπως μας έλεγε, χωριό. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε τις πέτρες από παλιές φάμπρικες. Είχε παλιά το χωριό? Το χωριό είχε πολλές φάμπρικες οικογενειακές. Το κάθε σπίτι είχε τη δικιά του φάμπρικα. Α, ναι. Ναι. Σχεδόν δηλαδή, όχι όλοι. Μα πάνω κάτω πώς είσαι στο Αμαριανό? Τότε ήταν πάνω από 300 κάτοικοι. Τώρα έχει κατεβεί σε 92 μόνιμους. Και η πιο μεγάλη είναι εξοικειωμένη. Φτάνει στο σημείο, ασχολούμαστε μόνο με την καλλιέργεια της ελιάς, λίγα μπέλια και φτηνοτροφία. Ένα δύο άτομα. Αμαριανό λοιπόν. Ένας οικισμός με μόλις 100 περίπου κατοίκους, ο οποίος βρίσκεται σε ένα καταπράσινο τοπίο στους πρόποδες του υψώματος Αφέντη, 8 χιλιόμετρα ανατολικά του Καστελίου Πεδιάδος. Το Αμαριανό σήμερα διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Πράγμα που θα διαπιστώσετε κάνοντας μια μικρή βόλτα στα πραγματικά στενά δρομάκια του χωριού, με τα παλιά σπίτια και τα πετρόχτιστα πηγάδια. Στην γραφική πλατεία του χωριού θα σε ξεδιψάσει το νερό της Κρίνης που κατεβαίνει από τις πηγές του Αφέντη και φυσικά να είστε βέβαιοι ότι οι άνθρωποι του χωριού θα σας σκλαβώσουν με τη φιλοξενία τους και δεν θα αργήσεις καθόλου να γίνεις μια παρέα με αυτούς. Πάμε σε ένα μποζανάκι τώρα σε ενός θείου μου, ξαέρχου μου, φίλου μου, αφού σας πέσω. Ναι! Θα δούμε τα χέρια να κάνουμε κανένα σαλάτα. Μπορείστε. Μόνο σαλάτα θα φάμε. Να κάνουμε, δείτε το κουμάντο μας. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο μοναδικός δρόμος που περνάει μέσα από το χωριό και περνάει αμάξι. Λεωφόρος του Αμαριανού, λοιπόν. Τέλεια. Στην Μεσοχωριάκου. Ελάτε, πείτε μια ρακή. Ερχόμαστε, βάλε τι. Ελάτε. Πάμε να πείτε μια ρακή. Πάμε να πείτε μια ρακή. Τι σας έλεγα πριν για τους ανθρώπους και τη ρακή? Πάρτε μια ιδέα.
Γεια σας κύριε Αγγελή, εγώ είμαι καλώς ο Πέτρος. Καλώς ορίσετε. Και αυτός είναι ο Γιάννης. Καλώς ορίσετε καλά. Στο χωριό μας. Να είστε καλά. Τι ωραία, τι ωραία. Ωραία. Αυτή είναι η περιμέρα της Κρήτης, παιδιά. Τέλεια. Έτσι θα φιλόξουν την όλη η χωριονία. Τέλεια. Έλα φίλε μας. Κύριε Σανάρη, έλα γάτσι. Κύριε Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Εδώ παιδιά δεν γλιτώνουμε στο χωριό. Βάλτε. Μια πίνε, δεν πίνε παραπάνω. Μια σε κάθε τόπο, δεν γίνεται, δεν βγαίνει το πεδίο. Πεταλίο μπορεί να μπαίνετε. Τι? Πεταλίο μπορεί να μπαίνετε. Οπότε δύο, ε. Τα πεταλίο. Με τα δύο πόδια λέει μπαίνετε στο σπίτι, άρα δύο θα πιούμε. Δεκτό. Να πάρει το ροχδάκι. Να πάρει. Άρα και τα δύο. Δεν στο πάρει, τσάντα. Όχι, βάσα το, σε βάλω με μαρέ. Όχι, να πάρει τα δύο. Πήραμε ρόχδι, καρύδια, ρακί. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν έχω πραγματικά λόγια για αυτήν την φιλοξενία. Για αυτά τα αγνά μάτια των ανθρώπων. Σε σταματάνε απλά για να πιεις μια ρακή μαζί τους, να σε γεμίσουν με ό,τι καλούτια έχουν και να φας μαζί τους το βρισκούμενο που λένε. Ό,τι υπάρχει έτοιμο δηλαδή. Έτσι, απλά για να σε γνωρίσουν και να σε καλωσορίσουν στον τόπο τους. Αυτή είναι η Κρήτη. Αυτή είναι η επαρχία μας και αυτές τις εικόνες μόνο θέλω να κρατάω. Γιατί στην τελική, αυτά είναι που μας κάνουν ξεχωριστούς. Η πραγματική φιλοξενία και η αγνότητα στο βλέμμα αυτών των ανθρώπων. Χωρίς να αποσκοπούν κάπου και χωρίς να είναι ψεύτικοι. Πράγμα δυστυχώς λίγο σπάνιο. Τέλος τώρα τα μελώ, συνεχίζουμε τη βολτά. Άνθρωπος! Όντως! Ότι δουλεύετε τώρα εσείς, ε! Για αυτά, για διάλειμμα. Διάλειμμα, διάλειμμα. Τους πετύχαμε στο διάλειμμα. Γεια χαρά! Καλά. Τι κάνουμε? Στάζεις είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Πέτρος. Γεια σου φίλε. Γεια σου Πέτρο. Το όνομά σου? Γιάννη φίλε, Γιάννη. Κάτσε. Θα βλέπετε στο διάλειμμα μάση, βλέπω, ε. Δεν μας βλέπω να φεύγουμε όρθιους από εδώ. Δεν οδηγάει κανείς να πούμε εδώ πέρα. Θα μας πάνε πίσω τα παιδιά. Δεν βρίσκει ψυγείο, ε. Ναι, βέβαια, αλλά το ψυγείο δεν δουλεύει. Α, ντουλάπα. Δεν δουλεύει, χρησιμοποιείται σαν ντουλάπα. Με στην παρούσα φάση. Μελλοντικά ίσως να έχουμε τσέρευμα. Και θα βγάλουμε σαλάτα, λες από εδώ. Σαλάτα μου τα ξέρει. Σαλάτα τώρα. Θα βρούμε, κάτι θα βρούμε. Τέλεια, τέλεια. Κάτι θα βρούμε. Εβίβα. Γεια σας. Για την ώρα να κάνει. Καλώς ορίστε. Τα χάνετε παιδιά αυτά, τα χάνετε. Ξανά τα κάραμε τα ρακάκια που λένε, μαζέψαμε και τα σαλατικά μας, ό,τι είχε τουλάχιστον, ευχαριστήσαμε τα παιδιά, πίνουμε άλλη μια και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Το χωριό αποτελείται από τρία σημεία, το πάνω χωριό, η μεσοχωριά μας τώρα και το κάτω χωριό. Τώρα είμαστε μεσοχωριό. Τώρα είμαστε μεσοχωριό. Ωραία. Τα πάμε να δούμε και το υπόλοιπο. Τα υπόλοιπα θα σας δείξει ένας πρόσωπος του συλλόγου. Ποιος? Η Γεωργία. Πάμε να βρούμε τη Γεωργία. Τώρα, Νάτι, εδώ είναι. Πάμε βόλτα! Πάμε! Πάμε! Τα γέρι, με τα παλό του χέρι κρυφά να σε ξυπνήσει. Πάμε προς τον Άγιο Ευστάθιο, το πολυούχο του χωριού μας. Εγώ δεν είμαι από εδώ φυσικά. Αυτό θα σου έλεγα, δεν μοιάζει πολύ. Για πες, ποια είναι... ιστορία. Από τον Πειραιά. Και τι σε φέρε εδώ? Ο έρωτας. Έτσι. Το χωριό που είναι ωραίο. Ωραία. Είμαι από το 2006. Σου αρέσει? Είναι λίγο διαφορετικά. Φυσικά. Μεγάλωσα πολύ ωραία το παιδί μου. Φυσικά. Σωστό. Είμαι ένα από τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου. Ωραία. Είμαστε ακόμα άλλα 6 άτομα. Είναι δυνατός, κάνετε πράγματα εδώ? Φυσικά και κάνουμε. Κάνουμε ωραίες δραστηριότητες για τα παιδιά μας. Ναι. Όπως κάνουμε χειροτεχνίες, κατασκευές. Κάνουμε σινεμά για τα παιδιά, μικρούς και μεγάλους φυσικά. Αυτά τώρα το κάνουμε για καλοκαιρινή περίοδο. Ναι, αλλά όταν μπορούμε φυσικά, okay. Γιατί φέτος δεν μπορούμε. Σωστά, όπως... είναι λόγω χρονιού και τα σχετικά. Εννοείται. Και υπάρχει και ένα πανηγύρι, νομίζω, ναι, 15 Αύγουστο. Το 15 Αύγουστο, το οποίο κάνουμε γλέντι στην κρατία μας. Ελπίζω του χρόνου να φυσικά, γίνει κανονικά. Φυσικά. Οπότε τι γίνεται εκεί? Οπότε εκεί ψήνουμε, έχουμε τα ψητά μας, τους φούρνους μας, τα ψωμιά μας. Και... περνάμε όλοι υπέροχα. Φυσικά. Συνεχίζουμε λοιπόν την βόλτα στο χωριό. Πάμε να δούμε τι έχει να μας δείξει η φίλη μας η Γεωργία. Μουσική.
λειτουργία, τελειώσαμε τη βόλτα στο χωριό. Εννοείται πως όχι, θα πάμε να δοκιμάσουμε τα μπρουπιτάκια της κυρίας Αρετής. Κυρία Αρετή, μπρουπιτάκια ακούω, γιαμ γιαμ γιαμ. Πάμε. Αφήσαμε τον Κώστα που μας άφησε τη Γεωργία. Και τώρα αφήνουμε τη Γεωργία για να συνεχίσουμε τη βόλτα με τον ένα και μοναδικό Μάρκο. Μάρκο! Και φυσικά τον αξιολάτρευτο πραγματικά πατέρα. Γεια σου Πέτρο, καλώς ήρθες. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε κατσούνες. Θα φτιάξουμε κατσούνες. Θα φτιάξουμε, αλλά πριν φτιάξουμε κατσούνες, πάμε να φάμε κάτι, έτσι. Μου το τάξανε και πριν. Το ξέρω και ήδη έχουν ξεκινήσει και προετοιμάζουμε. Τέλεια, πάμε να φάμε πιτάκια λοιπόν και ερχόμαστε μετά να φτιάξουμε κατσουνάρες. Φίλος, συνεργάτης και από τους πιο έξυπνους και ευρηματικούς ανθρώπους που γνωρίζω. Πριν μάθουμε όμως το γιατί, πάμε για βρουβοπιτάκια. Γιατί δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει. Σου σφυρίζω για να βγεις. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, φτάσαμε. Γιαγιά, ήρθα. Και δεν ήρθα μόνος. Γεια σας κύριε Αρετή! Καλώς, τι κάνετε? Καλώς, καλά. Έμαθα ότι μας έχετε φτιάξει ωραία πιτάκια. Ναι. Τέλεια, πάμε να πάμε. Καθίσετε λίγο, μπορεί να σας πτήσει σήμερα μακαρόνια. Έχουν βαλθεί σε αυτό το χωριό να με σκλαβώσουν με την ανθρωπιά και τη φιλοξενία τους. Τι να πεις για την κυρία Αρετή. Μας άνοιξε το σπίτι της, μας έφτιαξε πιτάκια, μας έβαλε φυσικά ρακί, κόψαμε τυρί και φρούτα και θα μας φτιάξει και μακαρόνια, λέει. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Σαν την Κρήτη και τους ανθρώπους της, δεν έχει. Ευχαριστούμε πολύ που μας ανοίξατε το σπιτικό σας και μας τρατάρατε όλα αυτά τα ωραία καλούδια. Μετά το όμορφο διάλειμμα, αποχαιρετάμε την κυρία Αρετή και φύγαμε για να φτιάξουμε κατσούνες. Έχουμε έρθει τώρα στην Αθήνα χωριού, σωστά. Έχουμε από πίσω μας τον πατέρα του Μάρκου, τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι τεχνίτης, φτιάχνει κατσούνες από πολύ μικρός. Και θα μας βοηθήσει ο Μάρκος να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να φτιάχνουμε οι παραδοσιακές κατσούνες, σωστά. Σωστά. Υπάρχει αυτή η διαδικασία λοιπόν, αφού κοπεί το ξύλο και όταν είναι ακόμα δροσερό, είναι να το ζεστάνουμε έτσι ώστε να αποκτήσει τη μαλακότητα που χρειάζεται και ώστε να γυρίσει. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το πώς γυρνάει, γιατί όλοι ξέρουμε την αρχική μορφή του ξύλου και το πόσο σκληρό είναι. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πάρα πολύ μαλακό. Γυρνάει οπότε, όπως βλέπετε εδώ, και σχηματίζεται η πάνω κούρμπα. Έχει γίνει ήδη λοιπόν το πιάσιμο, ας πούμε. Σωστά. Και τώρα το δένει, έτσι. Το δένει, πρέπει να μείνει δεμένο για κανένα εξάμηνο μέχρι να στεγνώσει ουσιαστικά το ξύλο. 6 μήνες! Ένα εξάμηνο, ναι. Τι ξύλο είναι αυτό? Αυτό είναι από ξύλο πρίνου. Τα ξύλα γενικά που χρησιμοποιούμε είναι πρίνος, ροδιά, αστήρακας και ανάλογα το τι ξύλο θα βρούμε, ανάλογα με τους καθαρισμούς που γίνεται και στα οικόπεδα. Μετά λοιπόν, αφού κάνει την κούρμπα, πρέπει να βγάλει την κλίδα, όπως βλέπετε εδώ, και μετά πάλι ζεσταίνει όλο το ξύλο από τη μία άκρη μέχρι την άλλη για να βγάλει όλη την κλίδα. Αν δεν ζεσταθεί το ξύλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθαριστεί. Okay. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία, μετά πρέπει να μείνει να στεγνώσει όλο το ξύλο. Όλο το ξύλο. Και από ό,τι βλέπω διαμορφώνει και το υπόλοιπο μέρος του ξύλου, δεν είναι μόνο η ωραία. Κούρμπα. Η κούρμπα είναι το πρώτο μέρος και στη συνέχεια της δίνει το τελικό σχήμα, το οποίο είναι είτε μπορεί να είναι τελείως ευθεία, είτε να κάνει κάποια νερά και να πάρει το τελικό της σχήμα. Και τις κατσούνες αυτές που τις βρίσκουμε. Τις κατσούνες αυτές θα τις βρείτε στο κατσούνες.gr. Έτσι. Αν δεν το πω, θα πες να πλακώσει. Έτσι, κατσούνες.gr λοιπόν. Ναι. Τρομερή δουλειά. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλειο. Δείτε το πρώτο. Και να δείξουμε. Και να δείξουμε και δύο. Δεν έπρεπε να κρατάμε τόση ώρα. Δεν έπρεπε να κρατάμε την κατσούνα μας, Μάρκο. Πάρτε και εσείς μια. Ο κύριος Γιάννης ήδη μας έχει δώσει από μία κατσούνα δώρο. Εγώ πήρα λίγο μία μεγαλύτερη από τον πόη μου. Αλλά είμαστε κατέα. Με τις καλύτερες εικόνες, παιδιά, με τους καλύτερους ανθρώπους, σας χαιρετάμε από Καμαριανό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Τέλεια!